Και πραγματικά ήταν όλα ψέματα. Ήταν όλα ψέματα. Και δεν το λέω, ξέρεις, είμαι και ένας άνθρωπος που σε όταν ξέρω είναι... πώς είσαι, σιγά να μην βάλεις τον άλλο να σου δέσει τα κορδόνια σου. Είναι... Καλή, για όνομα του Θεού. Δηλαδή να το άκουγα, θα μου φαινόταν ανέκδοτο, ας πούμε. Ναι, και να σου πω και το άλλο. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που έχω και την... Έχω την... τη δύναμη της... πώς το λένε, της άποψής μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν έκανα κάτι, λέμε, αν κάνω κάτι, θα το πω. Δεν θα κρυφτώ, δεν θα πω μετά, άμα... Όχι, έχω τη δύναμη της, της εκείνης τότε πράξης μου να το πω. Και σε εκείνη την περίπτωση πραγματικά ήταν μια κατασυρροή από ψέματα που άκουγα και έλεγα «Οχ, Θεέ μου». Αλλά σπολογία μέχρι εκεί που δεν πάει δηλαδή. Ναι, και λέω πραγματικά. Και μάλιστα όλα αυτά τα άκουσα από άνθρωπο που βοήθησα. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό ήταν το κερασάκι. Ναι. Όλα αυτά τα είχα ακούσει από άνθρωπο που... Και το έκανα με όλη μου την αγάπη. Που βοήθησες, στήριξες. Βοήθησα, στήριξα, πίστεψα. Πώς ένιωσες όταν αυτό... Κοίτα. Είναι διαφορετικό να έρχεται από έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζεις. Λες, εντάξει, κάποιος δεν με γνωρίζει, έχει ακούσει κάτι, του έχει βάλει και αυτός μια σάλτσα, το έχει πάει παρακάτω, το έχει πει. Όταν όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχεις δώσει, όπως λες, τον έχεις βοηθήσει, τον έχεις στηρίξει. Φρικτά. Και έρχονται από εκείνον. Φρικτά. Φρικτά, λες. Λες, μα. Θα το πω στα κυπριακά. Φυσάς του τζογκριώνει. Λες, δεν γίνεται να υπάρχει τόση κακία και τόση ζήλια και τόση... πραγματικά είναι μια από τις περιπτώσεις που δεν είχα και δεν έχω λόγια. Εντάξει. Είναι ανθρώποι οι οποίοι δύσκολα κοιτάνε μέσα. Έχουν μάθει να κοιτάνε μόνο απ' έξω. Μόνο στην ευθεία του ματιού. Ούτε καν πλαγίως. Ξέρεις, δεν χρειάζεται και πολύ. Λίγο να κάνεις να γυρίσεις το μάτι σου προς τα μέσα. Λίγο να γρατσουνίσεις κάποια πράγματα. Θα καταλάβεις.